Καλησπέρα, τόσο λίγο προσγειωνόμαστε στην... Ένα ταξίδι. 34 προορισμοί. Σε εικόνες και ήχους που φέρνουν κοντά όλη την Ελλάδα. Από ένα δίκτυο που φέρνει κοντά όλους τους Έλληνες. Aegean. Για κάθε μακριά που θες να φέρεις κοντά. Μη είπε η μαμά ότι σε λίγες μέρες θα έρθουμε να σας δούμε στο νησί. Παππού, σ' αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η μαμά και νομίζω ότι κοιμάμαι. Σ' αγαπώ πολύ, Στέφανα. Yeah, και ο Olympic Air ένωσαν τις δυνάμεις τους για να σε φέρνουν πάντα κοντά. Κοντά σε όσους αγαπάς. Σε όσα επιθυμείς, σε όσα θες να ανακαλύψεις. Aegean. Για κάθε μακριά που θες να φέρεις κοντά. Τώρα όλη η Ελλάδα ακόμα πιο κοντά. 400.000 θέσεις εσωτερικού από 19 ευρώ. Για να ταξιδέψετε με το δίκτυο της Olympic Air ακόμα περισσότερο στους αγαπημένους σας ελληνικούς προορισμούς. Κλείσε θέση έως τις 17 Μαΐου. Ταξιδιωτικά από πίσω γραφεία, αν και εμείς έχουμε κλείσει τα εισιτήριά μας, από το τοπικό γραφείο της γειτονιάς μας, που μας έκλεισε τα εισιτήρια. Και αν ρωτάτε εδώ στη Μυτιλίνη τι γίνεται, σας πω, έχει πάρα πολλοί μετανάστες, πάρες χώρες. Έχει πάρα πολύ, ας το πούμε, κίνηση σήμερα. Δεν βλέπω τουρίστες, βλέπω μόνο κάτοικους και πολύ λίγους τουρίστες. Δηλαδή το αεροπλάνο που μας έφερε είχε γύρω στους 100-170 άτομα. Γνωστό πράγμα. Τέλος πάντων, αν και θα δείτε στη θέση, η θέση μας στο αεροπλάνο από Αθήνα Μυτιλίνη και από Μυτιλίνη Αθήνα δεν είναι σε παράθυρο, είναι B και C στην 7 σειρά. Έτυχε ο διπλανός μου, λέω εγώ στην αριστερά κάτσω εδώ και αν έρθει θα αλλάξω και θα πάω στη θέση μου. Δεν ήρθε αυτό το συγκεκριμένο άτομο στην 7α, δεν ήρθε, δεν παρουσιάστηκε κανένας ότι έχει εισιτήριο για την 7α και κάτσε στο παράθυρο. Φάγαμε πολύ ανατάραξη, θα δείτε και στο βίντεο, φοβήθηκα πολύ. Κατά την απογείωσή μας από Αθήνα είχαμε πολύ αναταράξεις και καθώς ερχόμασταν Μυτιλίνη πιο λίγο δεν φαινόντουσαν τόσο πολύ. Αλλά παιδιά, το στομάχι μου έχει πάει εδώ, η καρδιά μου έχει πάει κάτω, δηλαδή από την ανακατουσούρα. Εγώ δεν έχω κοιμηθεί από τις 11 έως αυτή την ώρα, δεν έχω κοιμηθεί, έχω χαλαρώσει μία μισή ώρα τέλος πάντων. Τώρα μάλλον θα πάμε και σε κάνα άλλη καυτέρια εδώ και σε κάπου αλλού, σε κάνα μπαράκι, ξέρω τι έχει. Και μετά πάμε ξενοδοχείο να χαλαρώσω, να ανοίξω τηλεόραση, γιατί πιάνουμε και Nova και ό,τι κάποια κανάλια. Εδώ στη Μυτιλίνη τα πιάνει όλα μέχρι 15 κανάλια, τα τοπικά πιάνει και κάποια της Τουρκίας. Θα χαλαρώσουμε, να δούμε κανένα ματσάκι και να χαλαρώσουμε να πάμε για ύπνο. Κυρίως εδώ στη Μυτιλίνη δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά, γνωρίζουμε 2-3. Είναι δύσκολο, πρέπει να ξέρετε που θα φάτε, μην πάτε και φάτε σαβούρες. Αυτά από μένα, γεια σας.